Το Αρχείο Πολιτισμού στα Ψαρά, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ γιατί κατά πληροφορίες εντοπίων που είναι τώρα μεγάλοι άνθρωποι, είναι 70 χρονών και που τους το έλεγε ο πατέρας τους όταν ήταν 80-90, κάπου εδώ, κάπου πίσω μου, στο όρος Καραγιάννη, είναι θαμμένος ο Αχιλλέας. Είναι θαμμένο το Βασιλόπουλο. Είναι το βουνό που κατά την τοπική τους παράδοση πρώτο αντικρίζει το φως του ηλίου μόλις αυτό βγαίνει από την Ανατολή. Όλα τα Ψαρά, όλο το νησί είναι κηρυγμένο σε αρχαιολογικός τόπος. Μάλιστα, αυτό που σας λέω είναι γνωστό στους αρχαιολόγους και της αιμνής του Αρχοντίδου, η οποία είχε πρόγραμμα, είχε σκοπό να ψάξει στο βουνό που πράγματι υπάρχει ένας μεγάλος τάφος. Λένε το τάφος του Βασιλόπουλου. Κατά τις γραπτές πηγές ξέρουμε που είναι θαμμένος ο Αχιλλέας ή μάλλον αναφέρεται που είναι θαμμένος ο Αχιλλέας. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι θαμμένος σε αυτό το βουνό που βλέπετε πίσω μου. Και το ζητούμενο είναι γιατί ένα τέτοιο στίχημα που πρέπει να είναι μεγάλο στίχημα για τους αρχαιολόγους και την ελληνική αρχαιολογία και την αρχαιοελληνική ιστορία, τα πανεπιστήμια μας, την παιδεία μας, μένει έτσι, μένει ανεκμετάλλευτο. Για να φτάσει κανείς σε έναν αρχαιολογικό χώρο, σε έναν αρχαιολογικό τόπο, πρέπει να δει πινακίδες της αρχαιολογικής υπηρεσίας, πινακίδες του Υπουργείου Πολιτισμού. Δυστυχώς, όταν φτάσει κανείς στα Ψαρά, στη χώρα, στην πρωτεύουσα, όταν το κατεβάσει το πλοίο στο λιμάνι, δεν θα δει πουθενά καμία πινακίδα για τον αρχαιολογικό χώρο των Ψαρών, για το Αρχοντίκι. Θα δει πινακίδες για διάφορα εκκλησάκια και εκκλησίες των Ψαρών, αλλά για το αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ψηρίης νήσου δεν θα δει τίποτα. Θα πρέπει αυτοβούλος ή επειδή το σκέφτηκε ή επειδή το θέλησε να πάρει το αυτοκίνητό του ή ένα μέσο οποιοδήποτε άλλο βρει εδώ πέρα, δεν υπάρχει τοπική συγκοινωνία, και να πάρει έναν δρόμο 3 χιλιόμετρα από την χώρα, να ανέβει για ένα μοναστήρι φημισμένο που βρίσκεται παρακάτω και εκεί κάπου ενδιάμεσα σε αυτή τη διαδρομή θα δει μια πινακίδα για ένα αρχαιολογικό πάρκο. Τι ωραία, τι καλά, τι λαμπρά, βρήκαμε ένα αρχαιολογικό πάρκο. Είναι το αρχαίο, ο αρχαιολογικός τόπος των Ψαρών. Είναι στο Αρχοντίκι που έχει και μια διάσημη παραλία παρακάτω και έχει βρεθεί σωρία ταφών. Πρέπει να σας πω ότι τα ευρήματα των Ψαρών βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου, αλλά δεν εκτίθενται. Δηλαδή βρίσκονται, αλλά δεν βρίσκονται. Είναι στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χίου. Γιατί δεν φτιάχνεται ένα μουσείο αρχαιολογικό στα Ψαρά, ούτως ώστε να έχουν τα Ψαρά τη δυνατότητα να αποδείξουν την αρχαία τους κατοίκηση, την αρχαία τους ύπαρξη και μάλιστα ότι ήταν σημαντικότατος αρχαίος ναύσταθμος για την ναυσιπλοεία του Αιγαίου. Και τα Ψαρά συνεχίζουν να είναι σε μια δύσμηρη μοίρα, να μην έχουν οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους να επιδείξουν, παρόλο όλο το νησί, όπως είπα, είναι αρχαιολογικός χώρος, παρά μόνο ένα κομμάτι εδώ πέρα που λέγεται Αρχοντίκι. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι, στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί τάφοι αρχόντων, αρχοντικοί, όπου βρέθηκαν μέσα σπαθιά και όπλα
και ήταν μαζική η τάφη. Ήταν 8 και 10 και 15 ανθρώπων. Προφανώς λοιπόν πίσω είναι ο τάφος ενός Βασιλόπουλου και εδώ πέρα είναι, θα μένει όλη η φρουρά του με τα όπλα της. Αν αυτό δεν είναι πρόκληση για τους αρχαιολόγους ώστε να γλύψουν όλο αυτό το βουνό, τότε ποια είναι η πρόκληση της ζωής τους και της επιστήμης τους. Ένας τόπος, όταν δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο, δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα από την αρχαία του ιστορία, την προϊστορία του κλπ. Μήπως αυτό θέλουν κάποιοι. Πάντως, επιτακτική ανάγκη να γίνει ένα αρχαιολογικό μουσείο στα Ψαρά. Είναι τόσο επιτακτική, όσο επιτακτικό είναι να λέμε ότι είμαστε Έλληνες σε αυτήν εδώ την νήσο, σε αυτήν εδώ την ακριτική νήσο. Μέχρι τότε, να είστε καλά, βαριέστε. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ζει και με τα λίγα και με τα ελάχιστα όπως έμαθε να κάνει πάντα.